Μείνετε μαζί μας, κύριε καθηγητά, γιατί στη μάχη πυθούς έχει πέσει, όπως βλέπουμε, και η Εκκλησία. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου και Μητροπολίτης Ηλίου, βεβαίως, Αχανών Πετρουπόλεως Αθηναγόρας. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αναστασοπούλου, κύριε Τζανάκη, κύριε Πορτοσάλτε. Και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Κυρία Αναστασοπούλου, να πω κάτι για την Εκκλησία. Βεβαίως. Η Εκκλησία μετά, λοιπόν, από μία, ίσως και θα έλεγα, επιθετική έτσι, κάλεσμα στο ότι δεν έχει κάνει κάτι, ανταποκρίθηκε τέλεια. Διαβάζουμε μεγάλη χαρά, όχι μόνο τέλεια, αλλά και επιστημονικά. Κυκλοφόρησε ένα ερωτηματολόγιο, κάτι που έπρεπε εκεί να το κάνουμε εμείς. Ναι. Και μάλιστα αυτό είναι μια επιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί. Και με αυτό το και προσπάθησε να ανιχνεύσει τις φοβίες και τους δισταγμούς των ανθρώπων με κέρια ερωτήματα, τα οποία και αφού απαντήθηκαν θα διανύμει στο πίμνιο. Τώρα αυτό θα μας πει ο Σεβασμιότατος, επιτρέψτε μου, κύριε Τζανάκη. Η Εκκλησία μας πραγματικά έκανε το βήμα το μεγάλο και καλό είναι να την μιμηθούν οι υπόλοιποι κοινωνικοί εταίροι στο θέμα του εμβολιασμού. Σεβασμιότατε, καταρχάς πίσω από αυτή την επιστολή, από αυτό το φυλάδιο, κρύβεται ο κύριος Τσιόδρας. Βεβαίως, κυρία Αναστασοπούλου, όταν είχαν έρθει τον κύριο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, τέθηκαν μερικά από αυτά τα ερωτήματα στην ελεύθερη συζήτηση που είχαμε μετά την ενημέρωση. Και από εκεί βγήκε η ιδέα να φτιαχτεί αυτό το τετρασέλιδο φυλάδιο με τις ερωτήσεις που συχνά ζητούνται και αναμένουν απάντηση οι πιστοί μας. Πράγμα το οποίο έγινε αποδεκτό από τους δύο, τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Καθηγητή. Και στάλθηκαν οι ερωτήσεις μέσα στη βδομάδα που είχαμε τη συνάντηση και στην επόμενη ήταν έτοιμες και οι απαντήσεις επιστημονικά, μένουν θεμελιωμένες, αλλά με απλό τρόπο για να γίνονται κατανοητές. Ωραία, μιας και είστε εδώ, είναι πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε το εξής. Ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτόν τον 1,5 χρόνο που μας ταλαιπωρεί η πανδημία ανθρώπους να λένε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο, γιατί αυτό το εμβόλιο μπορεί μέσα, θα το πούμε έτσι όπως λέγεται, μπορεί να έχει μέσα τσιπάκι, μπορεί να αλλάζει την προσωπικότητά μας, μπορεί να επηρεάσει το DNA μας και ούτω καθεξής. Τι λέτε λοιπόν ως εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου στους πιστούς που σας ακούνε τώρα? Λοιπόν, από όλα αυτά τα οποία ρωτήσατε είναι ερωτήσεις που απαντώνται μέσα σε αυτό το φυλάδιο. Και επομένως αυτή η συνωμοσιολογία, το πούμε έτσι, η οποία συνήθως αντιγράφεται από διάφορα μέσα δικτύωσης που ίσως αβασάνιστα αναγράφουν κάποιες απόψεις, δεν ξέρω αν είναι επιστημονικά θεμελιωμένες ή όχι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, απαντώνται σε όλους εκείνους οι οποίοι αμφιβάλλουν ή φοβόνται, γιατί ξέρετε, αυτά με τα μικροτσιπάκια κλπ. Είναι πιο έντονα μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Τάχα μου, θα μας καταλάβουν κάποιοι, θα μας ελέγχουν. Απαντώνται λοιπόν σε αυτό το φυλάδιο με ένα πολύ όμορφο τρόπο, έτσι ώστε να αυτές οι αμφιβολίες. Η απάντηση είναι όχι, λοιπόν. Φόβοι, ότι δεν υπάρχει όχι, ούτε τσι. Αυτό ζητήσατε. Η απάντηση είναι όχι. Είναι όχι, τίποτα. Ούτε απαντάτε και στο δαιμονικό και στον δαίμονα που μπορεί να κρύβεται, γιατί και αυτό τίθεται από κάποιους ανθρώπους, ότι υπάρχει ο δαίμον μέσα σε αυτό το εμβόλιο και ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει έρμεο του. Μάλιστα, ακριβώς, κύριε Πορτοσάλτε, νομίζω ότι σε όλους αυτούς τους χριστιανούς που φοβόνται αυτά τα πράγματα θα πρέπει. Οφείλω να πω εκ των προτέρων, με συγχωρείτε, σεβασμιότατε, ότι δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Θέλω πραγματικά με ρεαλισμό, να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ίσα, μάλιστα, θα πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι κατά τη βάφτισή μας λάβουμε χρήσμα. Δηλαδή, αν λάβουμε χρήσμα που είναι οι δωρές του Αγίου Πνεύματος. Εάν πιστεύουν ότι οποιοδήποτε μικροτσιπάκι έχει μεγαλύτερη δύναμη από το Άγιο Πνεύμα, τότε μάλλον δεν βρισκόμαστε μέσα στο χριστιανικό χώρο. Σεβασμιότατε, για αυτό το θέμα το οποίο θέσατε, έρχεται να το ερμηνεύσει η εγκύκλειος η οποία θα συνοδεύει αυτό το φυλάδιο και στην οποία μιλάμε για τους γιατρούς και τα φάρμακα ως δώρο του Θεού προς τους ανθρώπους με
με γεωγραφική θεμελίωση, ας το πούμε έτσι, ο Θεός τα ορίζει αυτά τα πράγματα, ώστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, στις δυσκολίες που περνάμε μέσα στη ζωή μας, να έχουμε βοηθό στην καθημερινότητα και τη στην υγεία μας. Και αυτό βέβαια, με αυτό γίνεται σύνδεση και με τον εμβολιασμό. Συγγνώμη που σας διαφωνώ. Μήπως καθόλου δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο Σεβασμιότατος τώρα και να τα απαντάμε έτσι ακριβώς όπως λέει και ο Άρης, με ρεαλισμό, γιατί είναι υπαρκτά ερωτήματα και είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται μέσα από εσάς. Ερώτηση τώρα. Μήπως σε κάποιες περιπτώσεις, Σεβασμιότατε, είναι πιο δύσκολο να πείσετε τους αρνητές ιερείς για τα ωφέλη του εμβολίου από τους ίδιους τους πιστούς? Το έχετε συναντήσει αυτό σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή? Νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Γιατί ξέρετε, πίσω από αυτή την άρνηση κρύβεται και η εξουσία. Άρα το νομίζω έχετε... ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Φυσικά καταλαβαίνουμε. Προφανώς. Και πολλοί άνθρωποι ακριβώς επειδή και είναι... Και μια εξουσία η οποία απευθύνεται απευθείας στο Θεό, ε. Ναι. Εννοείται, φυσικά. Πόσο έτσι, μάλλον, έχετε δίκιο. Ένα ακόμη. Και με δεδομένο. Και για να το συνεχίσω λίγο αυτό που λέει η κυρία Αναστασοπούλου, με δεδομένο ότι πολλοί άνθρωποι ακούν τον πνευματικό τους με ευλάβεια και ζουν με τις συμβουλές του πνευματικού. Γι' αυτό λέω με ρεαλισμό πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και πρωτίστως εσείς, Σεβασμιότατε, ως Εκκλησία. Κύριε Πρωθυσάρτη, μέσα στον χώρο το δικό μας θα προσπαθήσουμε με διάφορες ενέργειες που κύριο γνώρισμά τους έχουν την πειθό, βέβαια, έτσι, δεν έχουμε κατασταλτικά μέτρα άλλου τύπου. Τι ποσοστό ιερέων έχει εμβολιαστεί, Σεβασμιότατε? Δεν έχω γενική εικόνα, νομίζω ότι είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Mm-hmm. Γιατί έχουν διαπιστώσει ιδιαίτερα μάλιστα αυτοί που ήταν εχθρικά διακινημένοι, όχι μόνο με τον εμβολιασμό, αλλά και με τα διάφορα υγειονομικά μέτρα, όταν βρέθηκαν στη δύσκολη κατάσταση να είναι μέσα σε νοσοκομεία ή κάποιοι από αυτούς είχαν και διασωληνωθεί κιόλας και επέζησαν για τους διασωληνωμένους, τότε βγαίνοντας απ' έξω είχαν αλλάξει άποψη. Ναι. Και τώρα έχουν διαφορετική γνώμη από εκείνη την οποία είχαν πριν μπουν στο νοσοκομείο. Χάσατε και αρκετούς ανθρώπους, βέβαια. Κάποιος για να μάθει. Σεβασμιότατε, χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Και αρχιερείς. Από το χώρο της Εκκλησίας και αρχιερείς. Τώρα, δηλαδή, επειδή εγώ, την... Αν μου επιτρέψει ένα ακόμη Σεβασμιότατε, επειδή το βλέπω, έχουν γίνει τώρα κανένα δύο συγκεντρώσεις. Στις οποίες συγκεντρώσεις εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι φορούν ράσο. Τι είναι, δεν ξέρω, δεν είναι και δουλειά μου να το διερευνήσω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ βλέπω την εικόνα. Και κυρίως όμως αυτοί οι άνθρωποι κραδένουν σύμβολα. Πρώτα απ' όλα της πατρίδας μας, το κορυφαίο σύμβολο της σημαία μας, και δεύτερον το σύμβολο της πίστης μας. Και αγιασμούς και διάφορα άλλα. Μήπως θα έπρεπε να πείτε κάτι και επ' αυτού ως συντεταγμένος φορέας όπως είναι η Εκκλησία? Δηλαδή δεν μπορεί το σύμβολο να το καπηλεύει, τα σύμβολα να τα καπηλεύονται διάφοροι? Κύριε Πρωτοσάλτε, να σας πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό όλων αυτών που βλέπουμε να συνοδεύουν κάποιες διαμαρτυρίες πολιτών δεν ανήκουν στην Εκκλησία της Ελλάδας. Α, δεν ανήκουν? Είναι όχι, είναι από παρατάξεις παλαιομερογητών, διότι οι πιστοί της Εκκλησίας της Ελλάδας θα διαμαρτυρηθούν με άλλο τρόπο. Θα μας στείλουν mail, θα πάρουν τηλέφωνο, θα φωνάξουν ίσως, αλλά δεν θα βγουν στον δρόμο για τέτοιου είδους θέματα. Μπορεί να βγουν για ένα εθνικό θέμα στον δρόμο. Αλλά όχι για, άρα οι άνθρωποι που βλέπουμε τώρα, Σεβασμιότατε, στις εικόνες μας με τα ράσα, λέτε δεν ανήκουν στον χώρο της Εκκλησίας. Ακριβώς. Νομίζω ότι. Της Ελλαδικής Εκκλησίας, σωστά. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη, νομίζω. Καλημέρα, η κουβέντα μας. Καλή δύναμη στον κύριο Τζανάκη. Να είστε καλά. Ο κύριος Τζανάκης ήταν από τους πρώτους, βέβαια, που είχε επισημάνει το τι γίνεται σε εκκλησίες, σε χωριά κλπ. Όταν ακόμη δεν είχαμε αρχίσει να ασχολούμαστε πολύ, κύριε καθηγητά. Τώρα φαίνεται να αλλάζει αυτό. Ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι αυτή την εκκλησία θέλουμε, αυτή την εκκλησία αγαπούμε. Ανταποκρίθηκε πλήρως και νομίζω ότι θα κάνει τη διαφορά στους εμβολιασμούς. Απλά να πω, κυρία Αναστασοπούλου, το εξής. Ναι. Αυτοί οι οποίοι διατείνονται και είναι αρνητές είναι ομνίων στα κοινωνικά δίκτυα και στο smartphone. Επομένως, το τσιπάκι το φέρουν στην τσέπη τους ή στην παλάμη τους. Σωστά. Και γνωρίζουν οι πάντες πού βρίσκονται, σε ποια διαφημιστικά μηνύματα απαντούν, τι πιστεύω έχουν, τι τρώνε, πότε κοιμούνται, τα πάντα. Πολύ σωστή παρατήρηση ότι αυτοί που κάνουν τη δουλειά χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επηρεάσουν άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι με αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται τσιπάκι από το εμβόλιο, λέει. Έτσι, ναι. Ακριβώς, το τσιπάκι το έχουμε εμείς. Αν λοιπόν νομίζουν, επίσης είναι άνθρωποι κατά βάση οι οποίοι αγοράζουν απροκάλυπτα καταπλάσματα και διάφορα
κατά πότια από το ίντερνετ για να φτιάξουν μυϊκές μάζες, για να δυνατήσουν, για να θεραπεύσουν κάποια αρρώστια, προϊόντα τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Έτσι, και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πίνουν, καπνίζουν κλπ. Αυτά να κοιτάξουν για την υγεία τους και όχι τα υπόλοιπα. Κύριε Τζανάκη, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Όπως πάντα, εξαιρετικός όπως πάντα. Και η συζήτησή μας με τον Σεβασμιότατο, νομίζω πολύ διαφωτιστική και με ξεκάθαρες θέσεις. Απολύτως. Και οι δύο εξαιρετικοί ομιλητές σήμερα. Ναι. Να τα μηνύματα. Να υπηθώ. Έτσι.